θα προκληθεί σε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Επεισόδιο. Προβοκάτσι. Αυτή μια ευκαιρία. Θέλουν να σου αρπάξουν έναν αστυνομικό, να σε πάνε στο χέρι, να δημιουργήσουν πράγματα, καταστάσεις, πολύ χειρότερα να βρουν μια δική μας ένοπλη περίπολο, είτε είναι της αστυνομίας, είτε είναι του στρατού και να πούν παραβιάζεται το ελαφρός μας. Άρα δεν μπορείς. Άρα δεν μπορείς, να, δεν μπορείς να κάνεις κριτική μέσα στη χώρα σου, στην αστυνομία και στο στρατό. Και όταν τους έδειξα ότι η γεωγραφική υπηρεσία στρατού δηλώνει με έγγραφο, επίσημο έγγραφο από τις 26 Ιουλίου ότι οι συγκεκριμένες συγκεταγμένες είναι Τουρκία, το δηλώσανε, αλλά τι πήρανε πίσω ότι μας είπαν και δολοφόνος και πρόδοτος. Εγώ δεν ανταποδίδω το χαρακτηρισμό σε κανέναν. Πιστεύω ότι οι Έλληνες πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Πρέπει να σκεφτόμαστε το που μιλάμε. Διότι ζούμε σε μια εποχή που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Και σε μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και δεν έχουμε την πολυτέλεια που είχαμε. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις ενωμένοι. Να φυλάμε τα σύνορά μας. Να φυλάμε το διεθνές δίκαιο, να φυλάμε τις ανθρώπινες ζωές. Πιστεύω ότι η αυτοδιοίκηση είναι ένας χώρος που αυτό πρέπει να προσοχήσουμε. Να εκφράζεται από ανθρώπους δημιουργικούς που να έχουν όραμα για την περιοχή και να δουλεύουν σκληρά για την περιοχή.